Έκανε αυτός ο άνθρωπος. Και μου λέει ο κύριος. Έχει κλέψει Φουρέιρα. Εδώ μέσα μου λέει κοπελιά, όλοι οι ίδιοι είναι. Δεν υπάρχει, μου λέει, κάποιος που να ξέρω ότι είναι αυτός. Κοπελιά, εσύ είπε αυτός. Ναι, δεν με ξέρω ούτε αυτός. Τελικά θα μετράω ποιοι δεν με ξέρουν από εδώ και πέρα. Παντελίδης, πώς τον είδατε, απάντησε για τον Ατσουφακιανάκη. Κανονικά, σαν άνθρωπος. Αυτά που λέγαμε και εμείς, ρε παιδί. Εντάξει, το υπόλοιπο είναι για να γίνεται τώρα. Για να γίνεται θέμα. Κάτσε κάτι, μου κάνει εντύπωση τώρα. Ο Παντελίδης είναι τώρα έχει αρχίσει και μιλάει και απαντάει. Δεν τον έχω ακούσει άλλες φορές εγώ σε δηλώσεις. Δηλαδή, μετά την πρώτη απάντηση που είδαμε μέσω του Χάρη Λεμπιδάκη, είναι η δεύτερη φορά που μιλάει. Καλό είναι αυτό, βέβαια. Αλλά τόσα χρόνια κρατούσε. Κάνει μία συνέντευξη. Μπορεί να αποφύγει το στρίμωγμα, παιδιά. Δεν έχω ιδέα. Ίσως ότι την έχουν πέσει και πολύ. Δεν μπορεί να πει όχι. Κάνει μία συνέντευξη στον χρόνο που λέει διάφορα. Τώρα ήταν εκεί η έναρξη, έκαναν δηλώσεις. Δεν νομίζω να δώσει άλλο. Αυτά δεν είναι. Θα σας πω εγώ τι κατάλαβα. Γιατί μιλήσαμε, νομίζω ότι μίλησε για πρώτη φορά, πήρε θέση στα σχόλια. Παρόλο που, όπως έχει πει ο ίδιος από την αρχή που ξεκίνησε μέσα από το YouTube, έχει ακούσει ούκο λίγα. Αλλά αυτή τη φορά, επειδή αναφερόταν τα σχόλια στον κόσμο του, το έκανε για να υποστηρίξει το κοινό του. Ότι ο κόσμος μου αυτός είναι. Έτσι διασκεδάζει και δεν δέχομαι κουβέντες για το πώς διασκεδάζει το κοινό μου. Δεν αφορούσε δηλαδή 100% τον ίδιο, γι' αυτό και πήρε θέση. Και πάλι όσες ερωτήσεις απάντησε μέσω εκπροσώπου. Λένης Φουρέιρα. Δηλαδή δεν τον άφηνε να σταυρώσει και κουβέντα, πεταγόταν η Λενίτσα. Όταν είδα ότι έρχονται αγκαζέ να κάνουν δηλώσεις, πικράθηκα. Δηλαδή ήθελα να τον ρωτήσω τόσα πράγματα. Εντάξει, και όταν έρχονται μαζί, πού πας μαντάμ στον επιτάφιο και σε αγκαζέ, άστονε λίγο μόνο του να το ρωτήσω αυτά που θέλω. Τι πρόβλημα είχε εσύ, του έκλεινε το στόμα η Φουρέιρα. Εγώ είχα την Φουρέιρα και δεν απαντήσει και ο Παντελής έλεγε ναι, αυτό ήταν. Ναι, αυτό ήταν. Δεν θέλω να μου πει ο Παντελής αυτά. Είχα πολλά πράγματα. Συνοημένο για να μην έρθει σε δύσκολη θέση. Επειδή είναι καινούριο στις δηλώσεις, παιδί μου, πήρε και την πιο παλιά στις δηλώσεις, σου λέει, αλλά και εσύ να βοηθήσεις. Τέλος πάντων. Εντάξει, μια χαρά ήταν και ο Παντελής και η Ελένη, μια χαρά τα είπαν. Μια χαρά. Το θέμα συνεχίζει να γράφει τραγούδια, έτσι. Είναι πάρα πολύ καλό. Πάντως τον έχουν παραδεχτεί πέρα από την πλάκα τώρα πολλοί συνθέτες. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι στο Τζαστ και ο Γιώργος Θεοφάνους, τότε που είπα από ένα τραγούδι Παντελίδη, είπε ότι είναι πολύ καλός συνθέτης και στιχουργός και έχει ένα δικό του προσωπικό στυλ και έχει λανσάρει ένα είδος λαϊκού τραγουδιού διαφορετικό από όλα αυτά που έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια. Είναι προσωπικό. Εγώ νομίζω ότι και όταν γράφει σε άλλους τραγουδιστές και δεν κάνουν την άλλη επιτυχία οι τραγουδίστριες, νομίζω ότι τα τραγούδια του πρέπει να τα λέει αυτός και είναι γραμμένα στο στυλ το δικό του. Και όταν τα ακούσα από άλλον, δεν σου πολύ όλα. Το τραγούδι της...